Star Classic λοιπόν και καλωσορίσαμε την υπουργό Μακεδονίας Τράκης, την κυρία Κόλια Τσαρουπά. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση λίγο πριν και ήρθατε ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε, κυρία Τσαρουπά. Από όν που λένε οι Γάλλοι, λοιπόν, και συζητούσαμε για αυτή την καταπληκτική έκθεση και πώς ξεκίνησε όλο αυτό, διότι η ιστορία της Θεσσαλονίκης είναι συνηθισμένη με το παλατάκι. Και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, κάνατε αμέσως το κλικ. Δηλαδή, αμέσως ενεργοποιηθήκατε και αμέσως δώσατε τη δυνατότητα στη Θεσσαλονίκη να δουν όλα αυτά τα Ομολογώ ότι το παλατάκι, το κυβερνείο, το άκουγα και εγώ σαν κάτοικος Μακεδονίας, σαν Μακεδόνισσα και σαν φοιτήτρια της πόλης. Τώρα που ήρθε ως υφυπουργός εδώ στο Υπουργείο, είδα κάποια έργα και κάποια αντικείμενα τα οποία με εντυπωσίασαν. Και μου είπαν και οι υπάλληλοι του Υπουργείου ότι αυτά είναι από το παλατάκι. Επίσης υπάρχει μια αποθήκη στο Υπουργείο όπου φυλάσσονται αυτά και πάρα πολλά άλλα σπουδαία αντικείμενα. Υπήρχαν επίσης αυτοί οι πίνακες, αρκετοί από αυτούς, εκτεθειμένοι όχι μόνο στο γραφείο του Υπουργείου αλλά και σε διάφορα άλλα γραφεία του κτηρίου, του κυβερνήτου. Σιγά σιγά αρχίσαμε έτσι να τα ψάχνουμε να εντυπωσιασμένοι και ο καλός Θεός μας έστειλε την κυρία Μάγδα Μυστικό, η οποία ήρθε έτσι με μία ζέση. Εγώ δεν έχω πολύ σχέση με την καλλιτεχνία, θαυμάζουμε, αλλά χωρίς να μπορώ να ξέρω το μέγεθος αυτών των σπουδαιότητα αυτών των καλλιτεχνών και αυτών των δημιουργών. Από τη μία. Από την άλλη, εντυπωσιάστηκα επίσης από την καταστροφή, την συνεχιζόμενη καταστροφή, εξελισσόμενη καταστροφή αυτού του σπουδαίου κτηρίου που λέγεται κυβερνείο. Ξέρουμε τι ιστορία έχει και από τον προηγούμενο ακόμα αιώνα. Και αυτό, όπως είπατε κι εσείς, μας έδωσε έτσι το έναυσμα μαζί με τους πίνακες, κάποια όμορφα χαλιά και κάποια θέματα, αντικείμενα που είδαμε σε κάποια στο διαδίκτυο, να αρχίσουμε έτσι πολύ γρήγορα να οργανωνόμαστε για το παλατάκι και την ανάπτυξη του τι σημαίνει κυβερνείο. Έτσι θεωρήσαμε ότι η έκθεση, μέρος των φυλασσόμενων και θα μου επιτρέψει να πω και σε αποθήκες ανήλιες και χωρίς σημαντικές προβλέψεις και για προστασία, είπαμε να το αναδείξουμε και να το φέρουμε στην επιφάνεια και οι πολίτες που θα έρθουν, οι πολίτες μου που θα έρθουν στην έκθεση και θα επισκεφτούν, να δουν και μία κάτι το οποίο πέρα το ότι είναι διαφορετικό, είναι σημαντικό και βέβαια ήταν πολύ επίσης συγκινητικό ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη ζει και η κυρία Νάτση, της οποίας έργα φυλάσσονταν και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Με την συμβολή και της κυρίας Μυστικού, είναι αλήθεια ότι μέσα στο γραφείο του Υπουργού, που είναι σπουδαίο μέσα σε αυτό το κτίριο γραφείο, και είχα την τιμή να μείνω κάποιους μήνες, κάναμε μία καινούργια, έτσι, πώς το λένε, αναθεώρηση της παρουσίας και βγάλαμε στην επιφάνεια όπως και έργα. Έχει γίνει κάτι διαφορετικό εκεί μέσα. Θέλω να πιστεύω ότι δείχνει, έχει και άρωμα γυναίκας. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Έχει και άρωμα γυναίκας. Πόσο άρωμα γυναίκας έχει πίσω μου αυτή. Τελικά, ναι, και η έκθεση αυτή έχει άρωμα γυναίκας, αλλά και μέσα στο γραφείο του Υπουργού του Υπουργού δεσπόζουν έργα σημαντικών, μεταξύ των οποίων και πρωτεύοντα τα έργα της κυρίας Νάτση. Την οποία και εγώ τη γνωρίζω τώρα, δεν την ήξερα. Έχω δει ένα σπουδαίο της λεύκομα, το οποίο την εντυπωσίασε, αλλά οπωσδήποτε το ζωντανό αυτό και το έχουμε στο πίσω μέρος του, πίσω από το γραφείο του Υπουργού. Θέλω να πιστεύω ότι και ο επόμενος Υπουργός, όποιος και αν είναι αυτός, θα το τιμήσει και θα συνεχίσει αυτό το αρχικό μας. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό μου θυμίζει το μουσείο της Βουλής. Γιατί είστε και αντιπρόεδρος της Βουλής και είναι κάτι ανάλογο. Θα μπορούσε δηλαδή το κυβερνείο να είναι ένα μουσείο Θεσσαλονίκης. Τώρα το κουβεντιάσαμε έτσι ακροτηγώς με την κυρία Νάτση. Αυτό που είπατε άρωμα γυναίκας είναι αλήθεια ότι
αυτό έγινε, του κυβερνίου, δηλαδή που βρήκατε τα χαλιά, τα σερβίτσια και επίσης τα πετρομάντιλα πολύ ωραία που τα έκανε το Λιωμέχο όλα αυτά, είχε παραγγείλει η κυρία Μάρτη. Γιατί όταν εγώ είχα πάει με πιο παλιούς υπουργούς και ήταν χάλια μέσα πραγματικά. Και όταν πήγε η Μάρτη, λέει να το κάνουμε κάτι αυτό το ωραίο κτίριο. Και πραγματικά έγινε. Μόνη της παρήγγειλε άλλαξε στόχες, έκανε, έδειξε και αγόρασε και αυτά τα έργα. Φυσικά αυτά την βοήθησε, για να πω την αλήθεια, και ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Γιατί της έδωσε ένα κονδύλι για να μπορέσει, να, και μάλιστα από την Προεδρία. Λέει, εγώ θα σου δώσω ένα κόμμα λίγα χρήματα για να κάνεις κάτι εδώ. Και το έκανε. Και αυτό έλεγα προηγουμένως, που είχαν έρθει από την Αμερική, η ΑΣΕΠΑ και η Αμερική. Ομογενείς το τι τρελάθηκαν και με το κτίριο, αλλά και με τη δύση του Θερμαϊκού, ήταν το κάτι άλλο. Εγώ θα τρελανόμουν με τα έργα πιο πολύ, κυρία Νάτση, γιατί είναι συγκλονιστικά. Και τα έργα, αλλά δεν ξέρετε τι όμορφα ήταν όλα μαζί. Υπάρχει κάποια προοπτική να επισκεφτούμε και άλλες πόλεις της Μακεδονίας με τα έργα? Είναι αλήθεια ότι εμείς στο λίγο χρόνο που είχαμε και με όλο αυτό την περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα και την οικονομική, δεν είχαμε τον χρόνο να κάνουμε κι άλλες έτσι σκέψεις και όνειρα. Και να έχουμε το όραμά μας όμως είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε το Παλατάκι με ό,τι σημαίνει αυτό, την ιστορία του. Ορίστε, υπάρχει αυτό. Και μια ζωντανή, ένα ζωντανό στοιχείο της, αυτού του σπουδαίου κτηρίου και το τι εκπέμπει. Θέλω να πιστεύω ότι αν μου αξιώσει ο Θεός και βρεθώ εκεί, θα το κάνω. Αυτό που θέλουμε ήταν σε αυτή τη φάση, μέσα στο άγχος, μέσα στο λίγο, στο σύντομο χρονικό διάστημα, να φέρουμε τα έργα στην έκθεση, να τα βγάλουμε από την αφάνεια. Σίγουρα περνάει πολλοί κόσμος από το γραφείο του Υπουργού διαχρονικά. Όμως εδώ είναι αλλιώς εκτεθειμένα, αλλιώς θέλω να πιστεύω ότι έχει επισκεψιμότητα. Εμείς είμαστε λίγο απορροφημένοι με τον προεκλογικό αγώνα, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία. Και το Star Classic θα είναι κοντά σας, ό,τι χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χάσουμε ιδιαίτερα στήριξη. Η Θεσσαλονίκη αξίζει πολλά. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει αναδείξει όλες τις δυνατότητες, όλα αυτά τα οποία έχει και τα οποία φέρνει από το παρελθόν. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο και νομίζω ότι γι' αυτό φταίνε κάποιοι. Όλοι έχουμε ευθύνες, μικρές, μεγάλες, αλλά η Θεσσαλονίκη αξίζει ακόμα περισσότερο και μεγαλύτερη προβολή και όχι αποσπασματική προσέγγιση και συμπτωματική προσέγγιση από συγκεκριμένα πρόσωπα. Θέλει μία συντονισμένη προσπάθεια, όπως και όλα τα θέματα στην χώρα μας, και όχι αυτό το σπασματικό και το τυχαίο, το κατά σύμπτωση. Θέλω να πιστεύω ότι αν βρεθώ κάποια στιγμή, αν οψέποτε στο Υπουργείο αυτό, να συνεχίσω αυτό που ξεκίνησα και βέβαια να αναδείξουμε το Παλατάκι και να ξαναπάμε εκεί αυτά τα έργα, τα οποία θα εκτίθενται ως σε ένα χώρο τέχνης, πολιτισμού, ιστορίας, εκδηλώσεων σοβαρών που θα αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την τέχνη. Έτσι τα φαντάζομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ήταν δική μου